Με παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου μόνο δικαστές, συνηγόρους και κατηγορουμένους συνεχίστηκε από το πρωί ακροαματική διαδικασία στη δίκη των απαγωγέων του Μιχάλη Λεμπιδάκη. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίνονται σε δεύτερο βαθμό για την αρπαγή και εξάμεινη ομηρία του γνωστού κριτικού επιχειρηματία, είδαν τους συγγενείς τους μόνο από μακριά. Υπάρχει αρχή της δημοσιότητας, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν, αν θέλετε, λίγο επικίνδυνο ίσως. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις απαγορεύουν την είσοδο στο Μέγαρο, καθώς η διαδικασία εξελίσσεται και κλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας από τον κορονοϊό. Βρίσκονται μέσα ήδη οι παράγοντες της δίκης, είμαστε πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπάρχει μια ένδυα ή μια έκπτωση στην υπερασπιστική δυνατότητα των κατηγορουμένων. Εξαιτίας της απουσίας 7 μαρτύρων, το δικαστήριο αποφάσισε το μεσημέρι να ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ομολογήσει τις πράξεις τους και ζητούν επιοίκεια από το δικαστήριο. Η απόφαση θα έχει εντελώς διαφορετική εικόνα από την απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστήριου. Το πιστεύω αυτό απόλυτα. Είναι τεράστια εμπειρία της σύνθεσης. Που κορυφαία αρχή εδώ είναι η αρχή της επιοίκειας που πρέπει να διέπει, αν θέλετε, το σύνολο του δικαστικού λειτουργού, των σύνολων δικαστικών λειτουργών. Από εκεί και μετά προσβλέπουμε σε μια καλύτερη ποινική μεταχείριση του συνόλου των κατηγορουμένων και θεωρώ ότι πράγματι θα τοποθετηθούν και στη σωστή τους βάση και οι κατηγορίες και καθένας θα κάνει το ταμείο που το αντιστοιχεί. Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης στην κατάθεσή του που προηγήθηκε έχει ζητήσει από ενόρκους και δικαστές να κρίνουν με επιοίκεια τους κατηγορουμένους που έχουν ομολογήσει και έχουν ζητήσει συγγνώμη για τις πράξεις τους. Να σε ομολογήσει τη συμμετοχή του, αυτή είναι ακριβώς που είχε και είναι όπως και κατηγορείται και αναμένουμε στην επιοίκεια του δικαστηρίου διότι θα ζητήσουμε ελαφρυντικά και νομίζω ότι δικαιούμαστε κάποια ελαφρυντική περίπτωση. Είναι από αυτούς που έχουν ομολογήσει από την πρώτη στιγμή και έχουν ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Είμαι αρνητικός σε όλες τις κατηγορίες που τοποθετούνται. Ελπίζω ότι το δικαστήριο στο δεύτερο βαθμό θα ταυτιστεί με την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου των προσωπών. Στο Εδόλιο βρέθηκαν σήμερα 11 από τους 12 κατηγορουμένους, καθώς ο ιδιοκτήτης της μάτρας αυτοκινήτων, όπου εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε τελικά ο κριτικός επιχειρηματίας, απουσιάζει για λόγους υγείας και αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.